Λοιπόν, μετά από το Ζαμέ Κοροπή, αλλάζουμε τελείως το θέμα και κλίμα. Το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Το είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Μακρύ, ο οποίος το είχε γράψει και το είχε εκτελέσει κιόλας, είχε γράψει και τη μουσική. Τώρα θα ακούσουμε τραγούδι «Με λένε Στέφανο». Είναι ένα τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, χιουμοριστικό προφανώς, για τον κύριο Κασελάκη. Για πάμε να το δούμε και σε πολύ λίγο να μιλήσουμε και με τον κύριο Μακρύ. Με λένε Στέφανο. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Έχω λεφτά, έχω προφή, είμαι ωραίος, με σεξ απεί. Θέλω να φτιάξω μια νέα Ελλάδα. Ο ήλιος καίει, έχει η ακάδα. Τέρμα οι μπλίζες και η σπατάλη. Είμαι ο Στέφανος, απ' την Εκάλη. Επαναστάτης και golden boy. Αριστερός, με λάθος σόι. Ήθαμε όραμα, σαν τον Αλέξη. Με λένε Στέφανο κι όποιος αντέξει. Ήθαμε όραμα, σαν τον Αλέξη. Με λένε Στέφανο κι όποιος αντέξει. Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανο. Με λένε Στέφανο, κι όποιος αντέξει. Με λένε Στέφανο, κι όποιος αντέξει. Με λένε Στέφανο και όποιος αντέξει, Σπύρος Μακρύς, τυχουργός και τραγουδιστής. Βέβαια δεν τραγουδάει ο ίδιος, τραγουδάει ο κύριος Κασελάκης, όπως καταλάβατε και ακούσατε. Για να δούμε λοιπόν έμπνευση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς τον ακούσατε τον κύριο Κασελάκη σαν τραγουδιστή? Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Τον είδαμε σαν ηθοποιό να παίζει, να λέει τα δικά του, αλλά σαν τραγουδιστή δεν τον είχατε ακούσει. Τον ακούσαμε να κάνει τον δικό του αγώνα, τον ακούσαμε επίσης τον είδαμε βασικά να καταφέρνει να είναι πρόεδρος του κόμματος. Μία προσωπικότητα που θα λέγαμε ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Φαντάζομαι και με αυτή την αφορμή εσείς καταφέρατε και κάνατε αυτό το βίντεο και φτιάξατε και δημιουργήσατε. Θα ήθελα να μάθω τις πρώτες εντυπώσεις. Τι σας λέει ο κόσμος? Εντάξει, το TikTok εκεί τα λένε μεταξύ τους οι φαν του Κασελάκη και αυτοί που δεν τον συμπαθούν και τόσο. Α, έχουμε και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, εντάξει, πάντα συμβαίνει αυτό, μωρέ. Δεν είναι... Υπάρχουν άνθρωποι που συμπαθούν τον κύριο Κασελάκη και άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν. Εγώ φυσικά χιούμορ κάνω, σάτιρα. Έτσι, humor, δεν βέβαια, παίρνω καμία... αυτό είπαμε. Δεν παίρνω καμία πλευρά. Γιατί ακόμα δεν μας έχει αποδείξει ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει στην πολιτική. Μας απέδειξε άλλα πράγματα. Τώρα θα φανεί, πιστεύω. Μας απέδειξε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει έναν μικρό, ας πούμε, προεκλογικό αγώνα, τα καταφέρνει. Μας απέδειξε ότι το διαφορετικό είναι αποδεκτό στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη των social, η δύναμη του, του Instagram, του TikTok. Ξαφνικά τον γνωρίσαμε και σε ένα μήνα έχει γίνει φαινόμενο. Συζητάμε όλοι για το Κασελάκη. Το φαινόμενο Κασελάκης, διαβάζουμε και σε τίτλους. Βέβαια, μόνο εγώ έκανα τραγούδι που να τραγουδάει ο ίδιος. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Και ήταν εύκολο, δύσκολο. Πώς τώρα να κάνεις το μίξ αυτό, να φτιάξεις τη μουσική, να τραγουδήσει ο ίδιος, να ακούσουμε και μάλιστα δεύτερες φωνές, το λέω σωστά, από την κυρία Τσαπανίδου. Ναι, αυτό είναι από μια παλιότερη επιτυχία, ας το πούμε έτσι, το Πρόεδρε, έλα με φόρα, που είχε πει στον κύριο Τσίπρα. Η φωνή του κύριου Κασελάκη, να πούμε ότι οφείλεται σε τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει κατακλείσει τώρα τελευταία. AI. Ναι, μπράβο, ναι. Mm-hmm. Καλό θα ήταν βέβαια να τη χρησιμοποιούμε μόνο για χιούμορ και για δημιουργία και για να γελάμε. Γιατί άμα ξεκινήσουμε και τη χρησιμοποιούμε για κακό σκοπό, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα δύσκολα. Δηλαδή μπορώ να γράψω εγώ τώρα τη φωνή σας και να βγάλω ότι έχετε πει κάτι πολύ κακό για το... Αυτά όχι. Για καλό μόνο και για χιούμορ, ναι. Μόνο για αυτά, όπως και εσείς το χρησιμοποιήσατε λοιπόν αυτό. Μουσική γράψατε εσείς, έτσι. Ήτανε... Ναι, και μουσική και στίχο. Και στίχο εννοείται, εντάξει, ναι, γιατί και αυτά τα μπορεί να τα πει το AI, αλλά εσείς τα γράψατε. Εγώ τραγουδάω κιόλας, απλά το AI ντουμπλάρει τη φωνή μου και την κάνει σαν τον κύριο Κασελάκη. Α, μάλιστα. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες για να μην σας δίνω και τα μυστικά μου. Αλλά... Όχι, δεν θέλουμε άλλα μυστικά. Θέλουμε μόνο έμπνευση για το στίχο από πού αντλήσατε. Φαντάζομαι από όσα γράφονται, από όσα ακούγονται. Ναι, τώρα εδώ και αρκετές μέρες
υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομα του κυρίου Κασελάκη. Και εντάξει, εμένα κάτι τέτοια μου δίνουν έμπνευση. Ναι, ναι. Ποιο είναι το επόμενο θύμα, θα λέγαμε σε εισαγωγικά το θύμα πάντα? Αυτό εξαρτάται από τις κινήσεις που κάνουν οι πολιτικοί συνήθως. Τώρα πρέπει να έχει και χαρακτηριστική φωνή. Δηλαδή, σίγουρα θα κάνω Γεωργιάδη κάποια στιγμή και Μητσοτάκη, γιατί έχουν χαρακτηριστική φωνή. Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. Θα έχει πολύ επιτυχία. Και ο Κουτσούμπας έχει χαρακτηριστική φωνή. Σίγουρα, σίγουρα. Βλέπω, έχουμε πολλούς υποψήφιους. Έχουμε πολλούς υποψήφιους να δούμε. Και φωτογραφίες που βρήκατε εντωμεταξύ. Φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του κύριου Κασελάκη, από το Πανεπιστήμιο, αυτό από το Ελλάδα. Αυτό είναι από το βίντεο που είχε ανεβάσει ο ίδιος. Είναι από το πρώτο του βίντεο. Σωστά, σωστά, σωστά. Οπότε αντλήσατε και από εκεί υλικό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία, έτσι διαφορετική, θα λέγαμε, επιτυχία. Μπράβο σας, δεν ζω, ζω και κοντά σας εκεί στην Πάτρα, γιατί είδα τώρα έχετε debate με τους δημάρχους. Ναι. Το έχουν πάρει πολύ σοβαρά εκεί στην Πάτρα. Δεν είναι όπως εδώ που είμαστε λίγο πιο χαλαρά στην Αθήνα. Όχι μόνο στην Πάτρα και σε πάρα πολλούς άλλους νομούς. Έρχονται και άλλα debates. Γενικότερα υπάρχει όντως ενδιαφέρον και καλό είναι να τα παρακολουθεί ο κόσμος, εγώ θα πω, για να καταλαβαίνει έτσι και τι υπάρχει, τι γίνεται, να ξέρει τι θα ψηφίσει. Γι' αυτό και εμείς τα κάνουμε. Βλέπω εκεί τηλεοπτικά σποτ. Έχουν πάρει όλοι τον δρόμο του κύριου Κασελάκη. Θα κάνουν τώρα χορηγούμενες στο Instagram και τέτοια. Έχουν πάρει ήδη γραμμή, να ξέρετε. Έχουν όλοι ξεκινήσει εκστρατεία δυναμική. Εντάξει, εμείς καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε και θα δούμε τι έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.